Σεβαστέ Πατέρα, κυρία και κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας, κύριε Τοπικέ Σύμβουλε, εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων, στελέχη του Αρχαιολογικού Μουσείου, αγαπητά μας παιδιά, φίλοι εκπαιδευτικοί, φίλες και φίλοι. Είναι μεγάλη μου τιμή να σας καλωσορίζω σήμερα σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση, την Πανελλήνια Λαμπαδιδρομή Εθελοντών Αιμοδοτών. Εδώ στην καρδιά της ιστορικής Πέλας, κάτω από το βλέμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μια εκδήλωση που δεν τιμά μόνο το αθλητικό ιδεώδες, αλλά μεταφέρει και το μήνυμα της ανιδιοτελούς προσφοράς και αγάπης. Η σημερινή ημέρα είναι μια γιορτή αλληλεγγύης και προσφοράς. Μέσα από την αιμοδοσία δίνουμε ζωή, χαρίζουμε ελπίδα και αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι ο εθελοντισμός είναι δύναμη που ενώνει τις κοινωνίες μας. Η λάμψη της φλόγας που μεταφέρουμε δεν φωτίζει μόνο τον δρόμο μας, αλλά και την ανθρώπινη ψυχή, υπενθυμίζοντας σε όλους το χρέος μας προς τον συνάνθρωπο. Η πορεία μας σήμερα θα μας οδηγήσει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλας, ένα χώρο που φυλάσσει την πλούσια κληρονομιά του τόπου μας. Σήμερα βρισκόμαστε στην καρδιά της ιστορίας, στην πόλη που αποτέλεσε το κέντρο του Μακεδονικού Βασιλείου. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για την Πέλα χωρίς να αναφέρουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο μας και οποιαδήποτε δράση δεν μπορεί παρά να έχει κατάληξη εδώ. Ένα κόσμημα που φιλοξενεί μοναδικά ευρήματα από την ένδοξη αρχαιότητα. Ευρήματα που μας θυμίζουν το μεγαλείο αυτής της περιοχής και των προγόνων μας. Το μουσείο μας αποτελεί φάρο πολιτισμού, όπως η φλόγα που σήμερα ανάψαμε αποτελεί φάρο ανθρωπιάς. Εκεί, ανάμεσα σπουδαία ευρήματα που αναδεικνύουν την ιστορία της αρχαίας Πέλας, κλείνουμε αυτή τη συμβολική διαδρομή, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, την κληρονομιά μας με τις αξίες που συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε. Ας κρατήσουμε τη φλόγα ζωντανή και συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανιδιοτελώς, όπως έκαναν και οι πρόγονοί μας, γράφοντας έτσι τη δική μας ιστορία προσφοράς και αλληλεγγύης. Σας ευχαριστώ όλους θερμά.